Ακολουθεί η εκπομπή «Ο Λόγος της Ορθοδοξίας» με τον Ευάγγελο Ρασόπουλο. Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Για άλλη μια ειδική εκπομπή σήμερα θα έλεγα μαζί, έχω τη χαρά σήμερα μαζί μου στα μικρόφωνα ως προσκεκλημένο να έχω τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών, τον κύριο Ευθύμιο. Και είμαστε μαζί για το θέμα που συζητήσαμε, που σας προανήγγειλα από την προηγούμενη εβδομάδα, ότι θα συζητήσουμε και αφορά τις διώξεις των παλαιομερολογητών. Το λέω παλαιομερολογητών, δεν μου αρέσει η έκφραση, αλλά επειδή ο περισσότερος κόσμος έτσι μας ξέρει, το χρησιμοποιώ και εγώ, θα έλεγα Ορθοδόξων Χριστιανών σκέτο, αλλά δεν πειράζει, το ας είναι, το αποδεχόμαστε και αυτό, για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα που σας προανήγγειλα, για δικές σας παρατηρήσεις, επεμβάσεις, ερωτήσεις ή ό,τι θέλετε να συζητήσουμε, στο mail μας radio@eoelas.org ή στην ιστοσελίδα μας στο Facebook «Ο Λόγος της Ορθοδοξίας» ή στα τηλέφωνά μας 2313-022-040. Ό,τι θέλετε, θα είμαστε εδώ για να σχολιάσουμε και τις δικές σας παρατηρήσεις. Παναγιώτατε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Ευχαριστώ αγαπητέ Ευάγγελε. Χριστός Ανέστη προς όλους τους ακροατές. Αληθώς Ανέστη εκ μέρους των ακροατών. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως των Ερευνητικών Οργανισμών Ελλήνων για την παραχώρηση του μικροφόνου του στην ταπεινότητά μου. Προτού εισέλθομεν εις τους διωγμούς των Ορθοδόξων Χριστιανών των ακολουθούν το Ιουλιανών εορτολόγιο, ήθελα να πω δύο λόγια για τη γέννηση αυτού του ζητήματος. Οι ακροατές μας, Δέσποτα, να ξέρετε ότι έχουν ακούσει πολλά γύρω από το θέμα, δηλαδή έχουμε κάνει αρκετές εκπομπές, δηλαδή θα είναι ότα ευήκοα, θα σας ακούσουν με προσοχή γιατί είναι ευαισθητοποιημένα από την εκπομπή. Ελπίζω η κρίση των ακροατών να είναι επίοικης. Είχα να πω το εξής, ότι η επανέρρηση του οικουμενισμού έχει πολύ βαθιές ρίζες, αρκετών αιώνων. Δεν θα αναπτύξουμε όμως την παρούσα στιγμή την γέννησή του, ούτε και την ανά τους αιώνας πορεία του. Θα σταθούμε όμως στην εορτολογική μεταρρύθμιση που είναι και αυτή γέννημα και θρέμα του οικουμενισμού, της λερναίας αυτής ύδρας. Η παπική παρασυναγωγή πάντοτε επιβουλευόταν την Ορθοδοξία και το κρατήδιο του Βατικανού, την Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Αντιμετωπίστηκε όμως στεναρά από Αγίους και Ομολογητάς Ιεράρχας όπως τον Μέγα Φώτιον, Οικουμενικό Πατριάρχη, τον Άγιο Μάρκον Επίσκοπον Εφέσου των Ευγενικών στη Φεράρα και στην Φλωρεντία, καθώς επίσης και τον Άγιον Γρηγόρο τον Παλαμά, δεύτερο πολιούχο της πόλεως μας, της πόλεως του Αγίου Δημητρίου, της πόλεως της Θεσσαλονίκης, τον οποίο και τας ευχάς εξετούμε. Δεν έπαυσε ποτέ όμως η πανέρηση του οικουμενισμού μέσω των παπικών και μέσω των αρχηγών του Βατικανού, των ιδίων των παπών, να οθεί τα σκοτεινά σχέδιά της και μάλιστα σε δυσκόλους χρόνους για την πατρίδα μας. Δρατώμενοι οι πάπε της εχθρικής τάσης της γείτονος χώρας, πότε με ψευδενώσεις, πότε με μεταρρυθμίσεις,
προσπαθούσαν να εισέλθουν εις την ορθόδοξη μάνδρα την οποία περιφρουρούν οι θείοι και οι ιεροί κανόνες αλλά και οι πρόμαχοι της Ορθοδοξίας Μεγάλοι Πατέρες. Ερχόμεθα τώρα στις αρχές του 20ου αιώνος επί του Πατριαρχικού Θρόνου ευρίσκεται Ιωακείμ ο Τρίτος 1901-1912 Δευτέρα Πατριαρχία. Ξεκινά ένας διάλογος με την παρασυναγωγή των παπικών για να συνεχιστεί εντονότερος από τους τοποτηρητάς του θρόνου Δωρόθεων Προύσης και Νικόλαου Κεσαρίας με αποκορύφημα την περιβόητη εγκύκλιο του 1920. Και αυτή την εγκύκλιο, συγγνώμη, σεβασμιότητα που σας διακόπτω, για αυτή την εγκύκλιο κάναμε ολόκληρη εκπομπή και την αφιερώσαμε και τη σχολιάσαμε και είπαμε τις θέσεις της εγκυκλίου αυτής. Οπότε γι' αυτό σας λέω, οι ακροατές μας είναι καλά ενημερωμένοι γύρω από το θέμα. Δεν θα επισέλθω στο κείμενο της εγκυκλίου. Την εγκύκλιο αυτή έρχεται να την ακολουθήσει ο καθηρημένος Μητροπολίτης Αθηνών Μελέτιος Μεταξάκης, εκλεγής αντικανονικός, τη υποστηρίξη της ελληνικής κυβερνήσεως του Ελευθερίου Βενιζέλου, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, τον Νοέμβριο του 1921 μέχρι τον Δεκέμβριο του 1923. Αυτός, φορτικός και καταπιεστικός, ζητούσε την αλλαγή του εορτολογίου, κινούμενος από τις σκοτεινές δυνάμεις, πράγμα που συνετελέστη από τον διάδοχό του Γρηγόριον τον Πέμπτον, όταν ο ελληνισμός οδηγεί το στην προσφυγιά. Τους τέσσερις προτεργάτες του ημερολογιακού σχίσματος ακολούθησε πεντάδα πατριαρχών μέχρι αναδείξεως του από Αμερικής τη υποστηρίξη Τρούμαν Αθηναγόρου, ο λετήρος της Ορθοδόξου Εκκλησίας για τα καινοφανή ανοίγματά του εις τον Πάπα, με πρώτη συνάντηση στην Αγία Πόλη το 1964 και την είσοδο της νεοημερολογητικής Οικουμενιστικής Εκκλησίας στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Παρασυναγωγών, διότι όλοι όσοι συμμετέχουν δεν είναι εκκλησίες. Έκτοτε, οι ανελθόντες εις των πρώτων θρόνων της Ορθοδόξου Εκκλησίας συνεχίζουν να τρέχουν στον ολισθηρό δρόμο αυτής της πανερέσεως του οικουμενισμού με ανοίγματα, συμπροσευχές, συλλήτουργα, συνέδρια, αθεσμήτων συμποσίων, ώρα Καμπέρα, Αυστραλίας, με συνεπίκουρους και τους λοιπούς προκαθημένους Αλεξανδρίας, Αντιοχίας, Ιεροσολύμων, Κύπρου, Ελλάδος, με ακολούθους τους Ρωσίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Σερβίας, Αλβανίας και άλλους, οι οποίοι ακάθεκτοι πορεύονται την οδόν της ψυχικής απολίας, όχι μόνο της δικής τους, αλλά και των Ορθοδόξων Χριστιανών, των ακολουθούντων των νέων εορτολόγιων και φυσικά ευρισκομένους εντός του οικουμενισμού. Δέσποτα, η προχθεσινή απόφαση της Βουλής που πήρανε για την υιοθεσία παιδιών από ομοφυλόφιλα ζευγάρια, νομίζω, έτσι εγώ τη ταπεινή μου γνώμη σας λέω, ότι είναι αποτέλεσμα της αλλαγής του ημερολογίου. Δηλαδή, αν είχε μείνει στα πάτρια και παραδοσιακή η Ορθόδοξη Εκκλησία και δεν την είχε πάρει ο κατήφορος του οικουμενισμού,
δεν θα μπορούσαν οι ελληνικές κυβερνήσεις σήμερα να περάσουν τέτοια νομοσχέδια. Θα είχε ξεσηκωθεί στο πόδι η Εκκλησία, θα είχε αντιδράσει, θα είχε κατεβάσει όλο τον κόσμο κάτω και δεν θα περνούσαν τέτοια νομοσχέδια. Νομίζω ότι σήμερα, χτες δηλαδή που ψηφίστηκε με 161 βουλευτές, δηλαδή 161 βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου ψήφισαν αυτό το εκτρό νομοσχέδιο να υιοθετούνται παιδιά. Τι λέτε, θα είχε περάσει μια τέτοια τροπολογία, μια τέτοια, θα είχαμε φτάσει σε αυτόν τον κατήφορο? Θα προσθέσω το εξής. Ενός κακού δοθέντος μύρια έπονται. Η αλλαγή του εορτολογίου το 1924 δεν επέφερε μόνον αυτό το βδέλυγμα, αυτήν τη βδελικτή απόφαση του Κοινοβουλίου, αλλά και πολλά άλλα. Πολιτικός γάμος, ονοματοδοσίες πολιτικές, κηδείες πολιτικές, αποκαθήλωση των ιερών εικόνων και του Τιμίου Σταυρού και άλλα πολλά. Αν η κατά Ελλάδαν Ορθόδοξος Εκκλησία έμενε σταθερή στην παράδοση και στις αποφάσεις των Αγίων Οικουμενικών και Τοπικών Συνόδων, αλλά και όλων εκείνων των συνόδων που εστράφησαν κατά της μεταρρυθμίσεως, δεν θα έφτανε σε αυτό το εκτρό κατάντημα. Στην Ελλάδα η ημερολογιακή μεταρρύθμιση ευρίσκει τον υποαριστείδην σύνοδον διοριστέντα Μητροπολίτην Αθηνών Χρυσόστομο Παπαδόπουλον, ο οποίος ασμένος υπεδέχθη την αλλαγή του ημερολογίου, εορτολογίου, προσαρμόσαστας εορτάς ακινήτους με το νέο εορτολόγιο, κινητάς με το παλαιό. Δεν θα επισέλθομεν εις τας αστρονομικάς φάσεις με τις οποίες καθορίζεται το Άγιο Πάσχα. Εκείνο το οποίο έχουμε να τονίσουμε είναι το ότι αν η Εκκλησία της Ελλάδος ακολουθούσε το νέο εορτολόγιο και για την κινητή εορτή του Πάσχα υπήρχε περίπτωση την Ανάσταση του Κυρίου να την εορτάζουμε και Δευτέρα και Τρίτη και Πέμπτη και ούτω καθεξής. Διότι οι 13 ημέρες δεν είναι πάντοτε από Κυριακή εις Κυριακή. Η ανάρρηση λοιπόν στον πρώτο θρόνο της Ελλάδος έγινε κατόπι της εκπτώσεως του Μητροπολίτου Αθηνών Θεοκλήτου, τη μεσολαβήση της επαναστατικής κυβερνήσεως και τη συγκαταθέση Αριστίνδης Συνόδου, όπως έγινε και το 1967 με τον Ιερώνυμο Κοτσόνη. Έκτοτε, μετά την εισαγωγή της καινοτομίας και δημιουργίας του σχίσματος υπό του Χρυσοστόμου, ακολουθούν τα δεινά μαρτύρια των Ορθοδόξων Χριστιανών, των ακολουθούντων όσα παρέλαβον από τον Κύριον, τους Αποστόλους, τους Αγίους Πατέρας, τους συγκροτήσαντας τα Ιερά Συνόδους Οικουμενικάς, Τοπικάς, Εχούσας Οικουμενικών Κύρος και Πανορθόδοξες Συνόδους ως η επί Ιερεμίου του Τρανού το 1583, το 1587, το 1593 και η επί του τοποτηρητών υπό των Πατριαρχών το 1848 Κωνσταντινούπολης Ανθίμου Αλεξανδρίας Ιεροθέου Αντιοχίας Μεθοδίου και Ιεροσολύμων Κυρίλου μετά των Ιερών Συνόδων η οποία καταδικάζει κάθε νεοτερισμόν και μάλιστα με την ποινή του αφορισμού. Η αποφράδα ημέρα όμως για την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος υπήρξε η 10η Μαρτίου 1924 όταν ο Μιχεπιβάτης Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος
εισήγαγε στη λατρεία και στη ζωή της Εκκλησίας το νέο ημερολόγιο. Από τη μαύρη... Εδώ, επειδή ο κόσμος δεν ξέρει τι είναι μυχιεπιβάτης, ίσως θα πρέπει να το εξηγήσουμε τι σημαίνει μυχιεπιβάτης, γιατί δώστε μας την έννοια του μυχιεπιβάτη, δεν είναι ενημερωμένη. Εις τον θρόνο των Αθηνών το 1924 βρισκόταν Μητροπολίτης ο Θεόκλητος, ο οποίος απεμακρύνθη... Νόμιμος Μητροπολίτης, ο Θεόκλητος, ναι. Ο οποίος απεμακρύνθη τη εισηγής της ελληνικής κυβερνήσεως και με αριστείνδη σύνοδο, πράγμα που απαγορεύουν οι θείοι και οι ιεροί κανόνες, ετοποθετήθη, εδιορίστη ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος. Και πράξεις πάλι αυτή... μια διακοπή δέσποτα, αριστείνδη σύνοδο, ο κόσμος δεν θα το ξέρει. Πρέπει να μας εξηγήσετε τι είναι αριστείνδη σύνοδος. Αριστείνδη σύνοδος είναι μια σύνοδος η οποία διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση σε ημέρες δύσκολες και όταν θέλουν να εισαγάγουν εις την Εκκλησία κάποιες μεταρρυθμίσεις. Ουσιαστικά είναι μια διορισμένη σύνοδος δηλαδή. Μάλιστα. Διορισμένη σύνοδος την οποία κατεδίκασε σε κάποια συνεδρία της ιεραρχίας ο μακαριστός Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιος. Γι' αυτό και ονομάζεται μυχιεπιβάτης ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, επειδή ο προκάτοχός του, Μητροπολίτης Θεόκλητος, απεμακρύνθη βιαίως του θρόνου και ανήλθε αυτός με μία σύνοδο, όπως προείπαμε, αντικανονική και τη ευλογία της ελληνικής τότε επαναστατικής κυβερνήσεως. Εισήγαγε στη λατρεία και στη ζωή της Εκκλησίας το νέο ημερολόγιο. Από τη μαύρη εκείνη ημέρα αρχίζει ο ιερός των Ορθοδόξων Χριστιανών αγώνας κατά των οικουμενιστών νεοτεριστών. Ηγήθησαν καταρχάς του ιερού τούτου αγώνος ζηλωτέ αγιορείτες πατέρες και ιερείς, οι οποίοι αποτυχίστηκαν από την νόμο κρατούσαν εκκλησία, κρατήσαντε στην παρακαταθήκη ως τον πολυτιμότερο θησαυρόν την ορθόδοξον πίστην, όπως την παρέλαβον διωγμή, εξορίες, κλείσιμο ναών, κούρεμα, ξύρισμα και αποσχηματισμός ιερέων, ιερομονάχων, μοναχών, εκδίωξης μοναζουσών εκ των ιερών μονών. Ο ένθεος όμως ζήλος των ομολογητών της πατρόας Ευσεβίας κράτησε άσβεστη την φλόγαν της ομολογίας και ψηλά το λάβαρο της Ορθοδοξίας. Επί 12 χρόνια, χωρίς επίσκοπο ποιμένα, ο λαός του Θεού επορεύεται την οδόν της αληθείας. Το 1900... Ναι, αρκετά χρόνια μείναμε χωρίς να έχουμε, χωρίς να έχουμε κάποιον επίσκοπο. Από Μάρτιο του 1924 μέχρι Μάιο του 1935. Ολόκληρα 12 χρόνια. Να μιλήσουμε λίγο για αυτή την περίοδο, Δέσποτα, για αυτά τα πρώτα χρόνια. Ακούσουν, ναι. Τα πρώτα χρόνια. Είχατε πει ότι την αποφράδα μέρα έγινε η αλλαγή του ημερολογίου στις 10 του μηνός και την άλλη μέρα ξαφνικά γιορτάστηκε 25 Μαρτίου. Ναι, σε δύο μέρες δηλαδή μέσα γιορτάστηκε, ναι. 25 Μαρτίου. Όταν ήρθε 25 Μαρτίου κανονικά για να γιορταστεί, είχαμε πολλούς πιστούς που προσήλθαν σε εκκλησίες και απαιτούσαν από τους, τους ιερείς να κάνουν την εορτή του Ευαγγελισμού με το παλαιό ημερολόγιο. Τι συνέβη εκεί πέρα, δηλαδή τους επέτρεψαν ή κάποιοι ιερείς δεν δέχτηκαν την αλλαγή του ημερολογίου? Ναι, μπορεί να μην δέχτηκαν την αλλαγή του ημερολογίου, υπέκυψαν όμως στην τυραννική δυναστεία των αρχιερέων τους, οι οποίοι πάση θυσία ήθελαν να επιβάλλουν την αλλαγή του εορτολογίου. Πάντως πολλούς ιερείς... Αρκετοί ιερείς μπορεί να λειτουργήσαν την ημέρα του Ευαγγελισμού κατά το παλαιόν εορτολόγιο, αλλά
και αυτοί υπέκυψαν. Ολίγοι ήταν εκείνοι οι οποίοι κράτησαν άσβεστη τη φλόγα της Ορθοδοξίας. Πάντως πολλοί οδηγήθηκαν στις φυλακές. Αρκετοί. Ξυρίστηκαν. Αρκετοί. Εκδιώχθηκαν, φυλακίστηκαν. Έχω ένα περιστατικό από την εφημερίδα Εμπρός, μπροστά μου. Είναι της ανακοίνωση της 8 Τετάρτου του 24. Η εφημερίδα Εμπρός της εποχής δηλαδή, του 1924, είχαν πάει Ορθόδοξοι Χριστιανοί στο ναό της Ευαγγελίστριας και ζήτησαν να γίνει λειτουργία. Και τότε Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ήταν ο Γενάδιος, ο Αλεξιάδης. Και έστειλε την αστυνομία και διέταξε να συλλάβουν τα άτομα όλα και να κλειδώσουν την εκκλησία και να μην τους επιτρέψουν. Αυτό είναι από εφημερίδα της εποχής. Δηλαδή με τέτοιες διώξεις ο λαός κράτησε την πίστη του. Δεν είναι ο μοναδικός Μητροπολίτης που χειρίστηκε το ζήτημα του Ορθοδόξου Χριστιανικού Ποιμνίου του, το οποίο ήθελε να εορτάσει κατά το παλαιό εορτολόγιο. Πολλοί εκ των Μητροπολιτών της Ελλάδος διέπραξαν το ίδιο έγκλημα εις βάρος του Ορθοδόξου λαού. Μέχρι που το 1935 Νεύση Θεϊκή εξαπέστειλε τους ομολογητάς ιεράρχας Δημητριάδος Γερμανών, πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομων και Ζακύνθου Χρυσόστομων, οι οποίοι ηγήθησαν της Εκκλησίας των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών Ελλάδος. Είναι οι πρώτοι που προσήλθαν στον αγώνα. Οι πρώτοι οι οποίοι δέχθηκαν να ηγηθούν του ιερού αγώνος, πιστεύοντας ακράδαντα ότι η εισαγωγή του νέου εορτολογίου αποτελεί έργο του οικουμενισμού αλλά και των σκοτεινών δυνάμεων. Μάλιστα. Βλέπετε ότι οι σκοτεινές δυνάμεις ήταν πάντα το από πίσω. Από αρχαιοτά των χρόνων. Αν μελετήσουμε την ιστορία, θα δούμε και από την εποχή του Αδερόη ότι πάντοτε αυτοί οι άνθρωποι του σκότους, της νύχτας και της σκιάς εμπόδιζαν το έργο της Εκκλησίας με πολλούς και διαφόρους τρόπους. Από αυτούς γεννήθηκαν οι αιρέσεις. Από αυτούς ξεπήδησε ο Άριος, ο Νεστόριος, ο Μακεδόνιος, οι Πνευματομάχοι και όλοι οι αιρετικοί οι ανά τους αιώνες ταράξανται στην Εκκλησία. Μάλιστα. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Υπήρχαν εξαιρέσεις στην ελλαδική επικράτεια που κάποιοι επίσκοποι να μην διώξαν τους... Συγγνώμη, είστε επίσκοπος, αλλά πρέπει να πούμε και την αλήθεια. Που να μην διώξαν τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Κάποιο ρητό λέγει «Αστέρας εξ αστέρος διαφέρει». Το ίδιο ισχύει και για τους επισκόπους. Άσχετα αν είμεθα είτε στους γνησίους Ορθοδόξους Χριστιανούς είτε εις τους οικουμενιστάς θείου τους. Είχαμε τέτοιες εξαιρέσεις. Υπήρξα. Θα αναφερθώ πιο κάτω. Μάλιστα. Λίγες ήταν όμως από ό,τι ξέρω. Ελάχιστες. Ναι. Στα δάκτυλα της μιας χειρός μετρούνται. Η θριαμβευτική έξοδος των τριών αρχιερέων επεφημήθη από το πλήρωμα της Ορθοδοξίας και το πρώτον αρχιερατικό συλλήτρο στην Ιερό Ναό της Κοιμήσεως Θεοτόκου των Κολωνών Αθηνών την 13η Μαΐου 1935 ήταν μία αναστάσιμη ημέρα για το ορφανισμένο λίμα των Ορθοδόξων πριν ακόμη ξημερώσει την ημέρα εκείνη χιλιάδες λαού κατέκλυσαν τον ναόν και τους γύρω δρόμους. Η αστυνομία κατά τας εφημερίδας της εποχής υπολόγισε γύρω στις 25.000 το πλήθος. Ευθύς αμέσως όμως οι τρεις ιεράσκες προέβησαν στην εκλογή και χειροτονία νέων επισκόπων Κυκλάδων Γερμανού, Μεγαρίδος Χριστοφόρου, Διαβλίας Πολυκάρπου και Βρεσθένης Ματθαίου. Η χαρά όμως των Ορθοδόξων Χριστιανών δεν εκράτησε
δεν είχε διάρκεια επιπολή. Όμως στους πρώτους όμως ο χουντοπρόβλητος αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος την 29η του ιδίου μηνός εκκίνησε τον διωγμόν εναντίον των Ορθοδόξων Χριστιανών των ακολουθούντων το Πάτριον Εορτολόγιον, ιδιαιτέρως εναντίον των αρχιερέων και των κληρικών παντός βαθμού. Απελάθησαν οι αρχιερείς και ορισμένοι ιερείς επί δύο ημέρας εκλίστησαν μόνοι εις μόνον των Θεών προσευχόμενοι την 30 και την 31 Μαΐου. Έγινε αρχιερείς. Παναγιώτατε, μία διακοπή, πρέπει να κάνουμε και το διαφημιστικό μας διάλειμμα, το ενδιάμεσο. Βεβαίως. Σε δύο λεπτά, αγαπητοί φίλοι, πάλι μαζί σας. Αγαπητοί φίλοι, και πάλι μαζί σας, εδώ, στα στούντιο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, με τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, για να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε αν προλάβουμε το θέμα. Αν δεν προλάβουμε, ίσως θα πάμε και σε μια δεύτερη εκπομπή. Το θέμα μας είναι οι διώξεις των γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών μετά την αλλαγή του 1924. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας σας θα θυμίζω γρήγορα 2313-022-040, στο email μας στο radio@eolas.org ή στη σελίδα μας στο Facebook ο Λόγος της Ορθοδοξίας, για δικές σας παρατηρήσεις, ερωτήσεις ή ό,τι άλλο θέλετε να συζητήσουμε. Σεβασμιότατε, σας είχα κόψει εκεί πέρα που πλέον ναι, μπορούμε να συνεχίσουμε. Είχαν οι τρεις Μητροπολίτες που είχαν προσέλθει πλέον στον αγώνα μέσα. Βεβαίως. Την 31η Μαΐου ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος συγκαλεί την ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος του Νέου Εορτολογίου και προσαγάγει σε συνοδικά δικαστήριο τους τρεις αρχιερείς. Εκεί επακολουθούν παρετήσεις αντιφρονούντων προς τον Παπαδόπουλον και τα συνεργείας του. Ο Ίδρας Προκόπιος, ο Σάμου Ειρηναίος, ο Ετωλοακαρνανίας Ιερόθεος, για να ληφθεί την επομένη ερήμη των τριών διαμαρτυρωμένων αρχιερέων απόφασης της αργυρωνή του ιεραρχίας εξορίας των αρχιερέων. Πάντως, Δέσποτα, οι τρεις που προαναφέρατε που διαφώνησαν, όπως ο Τολακαρνανίας, εάν προσήρχονται στον αγώνα τότε, Θα επικρατούσε το παλαιόν εορτολόγιο. Θα γυρνούσε τα πράγματα, αυτούς, πιστεύω. Διότι αυτούς θα τους ακολουθούσαν κι άλλοι. Δυστυχώς όμως ήταν μία απόφαση αντιφρονούντων αρχιερέων προς το Χρυσόστομο Παπαδόπουλο, όχι κινούμενοι από ορθόδοξα αισθήματα, αλλά γιατί δεν ήθελαν τον Παπαδόπουλο ως αρχιεπίσκοπον Αθηνών. Είχαν άλλες πολιτικές πεπιθήσεις. Δεν θα επισέλθουμε σε αυτό το τομέα. Έτσι λοιπόν αποφασίζεται από αυτούς τους αρχιερείς, τους συγκροτούντας την ιεραρχία της Ελλαδικής Εκκλησίας των Οικουμενιστών, η εξορία του Δημητριάδος Γερμανού εις την Αμοργόν, του πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου στον Όλυμπο και του Ζακύνθου εις Ετελοκαρνανία. Φυσικά, οδηγούμενοι υπό των αστυνομικών οργάνων μαζί τους με τους αρχιερείς οι οποίοι τους εξόριζαν. Εξορίστησαν μαζί με τους προαναφερθέντας τρεις
αρχιερείς και οι νεοχειροτονηθέντες πλην του Βρεσθένης. Πέρασε μία δεκαετία περίπου, 1945. Ο διωγμός συνεχίζεται σε όλη την ελληνική επικράτεια. Ούτε ο Παπαδόπουλος, ο οποίος είχε αποθάνει, ούτε η διαδοχή του σταμάτησαν να διώκουν τους αγνούς αγωνιστάς της Ορθοδοξίας. Όταν η πατρίδα μας εσπαράσετο από τον εμφύλιο πόλεμο. Το 1940... Δηλαδή είχαμε δύο εμφύλιους, θα λέγαμε. Έναν πολιτικό και έναν εκκλησιαστικό, και έναν εκκλησιαστικό εμφύλιο. Βεβαίως. Δηλαδή οι μεν στρέφονταν εναντίον των δε. Είχαμε αυτή την πολυτέλεια όπως, σαν έθνος να κάνουμε... Όπως γίνεται πάντοτε. Δυστυχώς. Και στην Κωνσταντινούπολη. Είχαμε από τη μία πλευρά τον εσωτερικό πόλεμο των αντιμαχωμένων αυτοκρατόρων και από την άλλη είχαμε τους αρχιερείς να είναι διαιρεμένοι από τη σύνοδο της Φεράρας και της Φλωρεντίας, αντιμαχόμενοι μεταξύ των. Σε ενωτικούς και ανθενωτικούς. Σε ενωτικούς, βεβαίως, σε ενωτικούς και ανθενωτικούς. Χωρίστηκαν βεβαίως. Πάλι σε δύο στρατόπεδα. Έτσι χαρακτηρίζονται από τους μεγάλους θεολόγους και συγγραφείς της Εκκλησίας μας. Το 1945 ο Φωστίνης Παντελεήμων είναι Μητροπολίτης Χίου, οικουμενιστής, φρικτός διώκτης τον Ορθοδόξο Χριστιανό, συλλαμβάνει, αποσχηματίζει, κουρεύει, ξυρίζει ιερείς, απορασώνει μοναχούς και μοναχές και τους οδηγεί εις τας φυλακάς. Σαν κοινούς εγκληματίες. Σε κοινές φυλακές. Και χειρότερα από τους κοινούς εγκληματίες. Σε κοινές φυλακές τους πήγαιναν. Έτσι, βεβαίως, δηλαδή, σε μπουντρούμια, μαζί με άλλους καταδίκους, είτε για εγκλήματα, είτε για οποιαδήποτε παραπτώματα έναντι του νόμου του κράτους. Επί παλαιομερολογητισμό, έτσι είχαν βγάλει ένα νόμο, ότι όσοι ακολουθούν το πατριορτολόγιο, και όχι μόνο νόμο, αλλά και τα πανεπιστήμια του κράτους απαγόρευαν την φίτηση παλαιομερολογητών νέων, ιδιαίτερως στα θεολογικά σχολάς. Υπάρχει απόφαση πανεπιστημιακή του Καποδιστρίου Πανεπιστημίου. Σοβαρά, Αθηνών. Αυτή την αγνώ, Δέσποτα. Βεβαίως. Αυτή την αγνώ. Βεβαίως, θα την παρουσιάσουμε σε μια άλλη εκπομπή. Απαριθμούμε και παρουσιάζουμε ελάχιστα από τα ανοσιουργήματα των γενοτόμων. 4 Τετάρτου 1947 Πανελλήνιος Συνέδριος στην Αθήνα με τη συμμετοχή υπουργών, βουλευτών, καθηγητών, πανεπιστημίου και άλλου προσωπικότητων, οι οποίοι πρόσκυνται στον αγώνα των Ορθοδόξων Χριστιανών. Με προεξάρχοντας τους Αγίους Αρχιερείς ξεκινά το συνέδριο, το οποίο στέφεται υπό πλήρους επιτυχίας λόγω της ομονίας την οποία είχε το πίμνιον και την αγάπη που έτρεφε πρώτα στον Δεσπότη Χριστόν και έπειτα εις τους Αγίους Αρχιερείς οι οποίοι ηγούντο του Ιερού της Ορθοδοξίας Αγώνος. Τον ίδιο χρόνο και την ίδια περίοδο εξαπολύεται απεινής διωγμός. Μεγάλη Πέμπτη κατεδαφίζεται ναός με δυναμίτιδα. Ποδοπατείται ο Εσταυρωμένος. Μεγάλη Παρασκευή στον Πειραιά ανατρέπεται ο επιτάφιος και ποδοπατείται. Καλά, εγώ κατανοώ, Δέσποτα, ότι είχανε, κυνηγούσαν τους πιστούς. Ο Εσταυρωμένος γιατί? Δηλαδή αυτό το είχε ζήσει και η γιαγιά μου το είχε περιγράψει, ότι όταν είχαν μπει εισέλθει στον Άγιο Γιώργη μέσα εδώ στην Κασάνδρου στην εκκλησία και την είχαν σφραγίσει, πετούσαν και τις εικόνες οι αστυνομικοί έξω.
άντε να πετάξεις τον πιστό έξω από την εκκλησία, άντε να το συλλάβεις. Τις εικόνες γιατί τις πετούσαν, αυτό δεν μπόρεσα και πώς το δέχονταν οι ιεράρχες να παρακολουθούν, οι ιεράρχες το βάζω εδώ σε εισαγωγικά πλέον, πώς δέχονταν να βλέπουν τον επιτάφιο που είπατε να πέφτει κάτω. Όταν κανείς τυφλώνεται από τον στήρο φανατισμό, δεν βλέπει ούτε ιερές εικόνες, ούτε όσια τα οποία τελούνται εντός των ναών. Ο φανατισμός και η μανία των διοχτών δεν εστρέφεται μόνον κατά των χριστιανών και των ιερέων, αλλά κατά του ιδίου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, που όπως προείπατε και εσείς, όπως περιέγραψα και εγώ, εποδοπατείτο ο Τίμιος Σταυρός, ο Εσταυρωμένος, ο Επιτάφιος και πλήστα όλα όσα άλλα ανοσιουργήματα. Το 1950 και πάλι διωγμός εις τη Σάμο και τη Χίο. Μάλιστα συνέβη και ένα πολύ τραγικό γεγονός στη Δεσφίνα Παρνασίδος. Ο οικουμενιστής νεοτεριστής Μητροπολίτης Φωκίδος εισέρχεται στο ναό με όργανα της τάξεως, μάλλον της αταξίας, συλλαμβάνουν τον ιερουγόν ιερέα, αδειάζει επί γης το Άγιο Ποτήριο το οποίο άρπαξε ως μενόμενος σταύρος από την Αγία Τράπεζα, το αδειάζει στο πάτωμα και το ποδοπατεί. Αυτοί είναι οι αρχιερείς οι οποίοι ήθελαν να ποιμάνουν το χριστεπώνυμο πλήρωμα της κατά Ελλάδαν Εκκλησίας. Αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι θα έβγαιναν την επομένη να πούν το ειρήνη πάση. Και εμείς είμαστε οι φανατικοί. Μάλιστα. Εμείς είμαστε φανατικοί και ζηλωτές. Εμείς είμαστε φανατικοί. Αυτή είναι της αγάπης. Αυτή ήταν η αγάπη και ούτω καθεξής. Να ποδοπατούν δηλαδή το Άγιο Ποτήριο. Ποιο? Το Άγιο Ποτήριο. Το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτό είναι, δεν ξέρω, νομίζω ούτε λαϊκός δεν θα τολμούσε να το κάνει αυτό. Όχι λαϊκός, ούτε αλόθρησκος. Ούτε αλόθρησκος. Έχουμε περιστατικά από τα συνεξάρια της Εκκλησίας μας, από τους νεομάρτυρες, είτε λαϊκούς είτε ιερωμένους, οι οποίοι κατακτητές Τούρχοι σεβάστηκαν την ώρα του μυστηρίου, περίμεναν να τελειώσει το ιερό μυστήριο και ύστερα συλλάμβαναν τους διοκομένους. Δυστυχώς η μανία, το μίσος, ο άκρατος εγωισμός ορισμένων εκ των αρχιερέων της Οικουμενιστικής Εκκλησίας τους οδήγησαν σε αυτά τα απεχθή εγκλήματα. Αυτά τα οποία αναφέρω, αγαπητοί μου ακροατές, είναι ένα μικρό δείγμα του μένους και της κακίας των οικουμενιστών. Ο διωγμός δεν έπαυσε, συνεχίστηκε σκληρός και αδυσόπιτος εναντίον των Ορθοδόξων, Επισπυρίδωνος Βλάχου, Αρχιεπισκόπου Αθηνών. Δύσκολη περίοδος, η περίοδος Βλάχου ήταν για τους... Η δυσκολότερη περίοδος την οποία έζησαν οι γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Μία περίοδος σκοτεινή και μαύρη. Μία περίοδος στην οποία συνετελέστησαν τα φοβερότερα εγκλήματα εναντίον των Ορθοδόξων Χριστιανών, των ακολουθούντων το Πάτριον Εορτολόγιον. Ναι, ο Σπυρίδωνας ο Βλάχος ήταν διωγμός, πολύ τρομακτικός διώχτης, έτσι. Άφησε πίσω του τα μελανότερα χρώματα που και όχι να... μόνο, άφησε πίσω του ερείπια ψυχών, ερείπια της Εκκλησίας, τα οποία δύσκολα επανορθώνονται. Και ο διωγμός και ερείπια εκκλησιών. Βεβαίως κατεδάφισε πολλούς ναούς, έκλεισε, εσύλησε, πέρασε στην κατοχή του ναούς,
με πολλούς και διαφόρους τρόπους, πονηρούς και απάνθρωπους. Ο διωγμός δεν ήταν μόνον στην Αθήνα και τον Πειραιά, αλλά σε ολόκληρη την επικράτεια, στη Θεσσαλονίκη, στα Σέρας, στη Δράμα, σε Μεσορόπη, στην Καβάλα, στα Βασιλικά, Λάρισα, Βόλο, απανταχού της ελληνικής γης. Ναι, δεν άφησα μια περιοχή που να μην κάνουν διώξεις. Από τον διορισμένον δεσπότη και τα όργανά του. Μήπως αγαπητοί μου και σήμερα δεν διώκονται οι γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, όταν ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ατύπως διέταξαν επανάληψη των μυστηρίων των τελεσθέντων υπό ιερέων και αρχιερέων της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ενώ μας αναγνωρίζει η πολιτεία. Η πολιτεία αναγνωρίζει όλα τα μυστήρια. Οι ίδιοι αρνούνται αυτή την αναγνώριση. Αλλά ας μην ξεχνούν ότι δεύτερη δήλωση γάμου ή δεύτερη δήλωση βαπτίσεως δεν γίνεται δεχτή από τα ληξιαρχικά γραφεία του κράτους. Και επομένως παντού και πάντοτε φαίνεται η τελεσθήσα υπό Ορθοδόξου αρχιερέως πράξης. Δυστυχώς αυτά συνέβαιναν καθ' όλη αυτή την σκοτεινή περίοδο επί Σπυρίδωνος Βλάχου και σήμερα, όπως είπατε, συνεχίζονται ατύπως δηλαδή. Ατύπως, βεβαίως ατύπως. Εγώ είχα ένα περιστατικό, να σου το περιγράψω. Είχα μια βαφτισμία, ίσως να το ξέρετε αυτό, και αποφάσισε κάποια στιγμή, βαφτισμένη με το Ορθόδοξο ημερολόγιο, πήγε κάποια στιγμή στην εκκλησία, επειδή θα παντρευόταν στη Γερμανία, και είπε θα γινόταν ο γάμος με το νέο, και την πήρε ο παπάς κατηδίαν και τη λέει δεν είσαι βαφτισμένη, μα λέει είμαι βαφτισμένη, λέει, με το παλαιό ημερολόγιο, λέει όχι, εγώ, λέει, το γάμο, το βάφτισή σου αυτή δεν την αναγνωρίζω. Και ήθελε μυστικά να φωνάξει έναν ανάδοχο η βαφτισμιά η δικιά μου μυστικά μέσα στην εκκλησία να την βαπτίσει εκείνη και ο ανάδοχος, και λέει γιατί θα κάνουμε, λέει, μυστική βάπτιση, λέει, γιατί δεν αναγνωρίζετε την προηγούμενη, γιατί δεν λέτε δημόσια ότι δεν το αναγνωρίζω. Όχι, λέει, να μην γίνουμε και ρεζίλη. Λέει, ποιοι θα γίνουμε ρεζίλη? Εσείς, λέει, θα γίνετε ρεζίλη. Και τελικά τι έγινε? Πήγε η μητέρα της, η οποία ήταν βαφτισμένη υπό το καθεστώς Εμβέρ Χότζα, γιατί προέρχονταν από την Αλβανία, και αυτή βαφτίστηκε σε σκάφη. Ο παπάς, κάτω από τα πολιτικά, το Ράσο, το Πετραχίλι κρυμμένο, γιατί άμα τους εισλάμβανε η αστυνομία, είχαν 25 χρόνια κάτεργα. Μυστικά, το βράδυ, νύχτα, μέσα στο στάβλο, βάλαν μια σκάφη και την βάφτισε τη μάνα της εκεί πέρα. Περίοδος τώρα του Εμπέρ Χότζα, γύρω στο 1948-49, κάπου εκεί γινόταν όλη αυτή η δουλειά. Στο σκληρό διωγμό χριστιανών της Αλβανίας. Και τη βάφτισε εκεί ο παπάς, ο οποίος με το παλαιό ημερολόγιο, έτσι, όπως ακολουθούσαν τότε οι ανατολικές εκκλησίες. Χώρες. Οι ανατολικές χώρες. Και γυρνάει και του λέει τον παπά, εγώ, λέει, δεν φοβήθηκα, λέει, τον Χότζα, και να πάω 25 χρόνια κάτεργα, λέει, και βαφτίστηκα, λέει, με το Ορθόδοξο ημερολόγιο. Και θα με φοβήσεις, λέει? Δεν με φοβίζεις. Και λέει, καλά, αφού δεν φοβάσαι, λέει, άντε, ας κάνουμε τον γάμο, λέει, χωρίς βάπτιση. Λέει, τι έγινε τώρα, ισχύει η βάπτιση? Και τελικά έγινε ο γάμος με το παλαιό ημερολόγιο. Έχουμε, έτσι είναι... έχουμε ένα περιστατικό εδώ στη Θεσσαλονίκη. Βαπτίσαμε ένα νέο. Έχουμε μια ερώτηση όμως. Παρακαλώ. Των καθολικών το γάμο, ερώτηση από το ίντερνετ. Τους γάμους των καθολικών τους δέχονται? Αυτό θέλω να πω τώρα. Μία περίπτωση που έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Βάπτισα εγώ προσωπικά ως ιερουργός του μυστηρίου ένα νέον προ πολλών ετών, ο οποίος ήταν πρωτίστως καθολικός και έγινε ορθόδοξος.
εμνηστεύθη και ετοιμαζόταν για γάμο. Όταν προσήλθε στο Μητροπολίτη Κασανδρίας για να ζητήσει άδεια γάμου, ρωτήθη που είναι βαπτισμένος και του είπαν ότι βαπτίστηκα με το παλαιό εορτολόγιο. Όχι, λέει, δεν μπορούμε να δεχτούμε το βάπτισμα των ημερολογητών. Των παλαιημερολογητών, θα σε ξαναβαπτίσουμε. Έφερε αντίρρηση ο νέος. Λέει, πρωτίστως τι ήσουν, α? Καθολικός. Φέρε μου ένα χαρτί, λέει, από τους καθολικούς και θα σε παντρέψω. Έτσι και έγινε. Πήγε, πήρε χαρτί από τους καθολικούς, από την πατρίδα του, το Μιλάνο της Ιταλίας, τον προσκόμισε στον ιερέα, ο οποίος ανήκε στο Μητρόπολη Κασανδρίας και ετέλεσε το μυστήριο μη δεχόμενο στο βάπτισμα των γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών. Σε ποιες ημέρες? Στις ημέρες του 21ου αιώνα. Αυτή είναι η αυτό που είπατε, ο άτυπος διωγμός που συνεχίζεται. Μάλιστα, ο άτυπος διωγμός που συνεχίζεται η εισηγήση του Βαρθολομαίου. Σε όλες τις φάσεις. Ίσως, αγαπητοί ακροατέ μας, να μας δοθεί η ευκαιρία να επικοινωνήσει και πάλι μαζί σας στο εγγύς μέλλον. Οφείλω να ευχαριστήσω εσάς, τους αγαπητούς ακροατάς, τον Ευάγγελο Ρωσόπουλον για την ευγενή πρόσκλησή του. Να ευχηθώ σε όλους με τον Μπεάνα της Αναστάσεως, Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Επειδή βλέπετε ο δημοσιογραφικός χρόνος τρέχει, δεν τον προλαβαίνουμε, θα θέλαμε να πούμε πολλά. Το αντιλαμβάνομαι. Αγαπητοί ακροατές, βλέπετε ο χρόνος μας τελειώνει, μας προσεγγίζει. Έχουμε όμως ερωτήματα ακροατών εδώ πέρα, Δέσποτα. Να ακούσω. Και ίσως θα πρέπει να απαντήσουμε. Λένε, εσείς γιατί καταφέρατε και διασπαστήκατε? Αν διασπαστήκαμε σαν γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ο αγώνας των διεξάγουν όλες σύνοδοι των γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών είναι ένας αγώνας εναντίον του οικουμενισμού και επικρατήσεως της Ορθοδοξίας. Και ελπίζομαι εις τον Θεόν ότι θα ανέψει αγαθά στις καρδίες όλων μας, ούτως ώστε κάποια μέρα εν ενή στόματι και μια καρδία να δοξολογήσουμε τον Θεόν. Είμαστε ανοιχτοί ανά πάσα στιγμή και ώρα σε όποια πρόσκληση δεχθούμε για διάλογων επί υγιών βάσεων και ορθοδόξων πραγματικών αρχιερέων, ιερέων, μοναχών και λοιπόν άλλων χριστιανών. Πάντως οι διαφορές διότι μας... στο χώρο του παλαιού εορτολογίου δυστυχώς κυκλοφορούν και ανίεροι, κυκλοφορούν και αρχιερείς οι οποίοι έχουν κόλλημα στην αρχιεροσύνη τους ή στην ιεροσύνη τους. Υπάρχουν περιπτώσεις διγάμων ιερέων, υπάρχουν περιπτώσεις αχειροτονήτων και χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Εντείνουμε τις προσπαθίες μας για μια ένωση των Ορθοδόξων, ούτως ώστε να δοξάζεται, όπως προείπα, εν ενή στόματι ο Κύριος. Και εμείς όλοι νομίζω ότι με πολύ λίγες εξαιρέσεις δεν επιθυμούμε αυτή την ένωση. Δηλαδή είναι επιθυμητή ένωση, δεν είναι ότι μας χωρίζει άβυσος μεταξύ. Είναι νομίζω πολλές φορές και λίγο μπαίνει το προσωπικό. Η ένωση, εάν δεν πραγματοποιηθεί με βάση τους θείους και ιερούς κανόνας και την παράδοση της Εκκλησίας μας, δεν θα είναι επιτυχής. Θα επακολουθήσουν άλλα σχίσματα και άλλες διαιρέσεις. Αυτό το δοκιμάσαμε από το 1935, από το 1937 με την απόσχηση του Βρεσθένης Ματθαίου, το 1979 με την απόσχηση του Κορινθίας Καλίστου και του Μεγαρίδος Αντωνίου, με την απόσχηση μετά τα αυτά από τις Μερίδος του Αντωνίου και του Καλίστου του Μητροπολίτου Κυπριανού. Η αλήθεια είναι, Δέσποτα, ότι σε έναν αγώνα, όταν πολεμάς, σε έναν αγώνα θα έχεις πολλές φορές
και τα δύσκολα και τα μελανά σημεία. Το θέμα είναι να πολεμάς. Το θέμα είναι να πολεμάμε. Δυστυχώς. Στον αγώνα αυτό πιστεύω ότι κανείς δεν είναι αλάθητος. Όλοι κάνουμε λάθη. Φυσικά. Όλοι θα, αλλά όπως λένε, αν δεν σπάσεις αυγά, μελέτα δεν κάνεις. Φυσικά. Στο σπάσιμο των αγώνων επάνω πολλές φορές όμως όλοι κάνουμε λάθη. Προσωπικά το οποίο έχω να προσθέσω είναι το εξής. Εάν επαναλαμβάνω, η οποιαδήποτε ένωση με τους οποιουσδήποτε ορθοδόξους χριστιανούς δεν βασίζεται επί των ιερών κανόνων, θα διαλυθεί και πάλι. Έγιναν πολλές ενώσεις και πολλές διαιρέσεις. Δεχθήκαμε το 1986 τους χειροτονηθέντας υπό του Αντωνίου και Καλίστου. Επικολούθησε το σχίσμα του 1995. Ευελπιστούμε όμως να έχουμε όμως, σε κάτι άλλο πλέον, πιστεύουμε γιατί όμως, η κερίουμε είναι τι. Πιστεύουμε όμως ότι ο Θεός της αγάπης θα ανέβει αγαθά στις καρδιές όλων μας, ούτως ώστε να συναντηθούμε στο κοινό ποτήριο. Αμήν από το στόμα σας και στο Θεού ταυτή που λέει. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω κάποιους φίλους οι οποίοι, μαθαίνοντας ότι θα κάνουμε αυτή την εκπομπή, μου έστειλαν πάρα πολύ υλικό και από εφημερίδες της εποχής, από απογευματινή, από βραδινή, από το Φως, από τη Σκρίπ, από την Εμπρός. Έχω συλλέξει πάρα πολλές πληροφορίες από αυτές που εσείς, αγαπητοί φίλοι της εκπομπής, μου στείλατε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον αδελφό τον Νικόλα Οτομάνη με το Κρυφό Σχολείο, που με προμήθευσε επίσης με πάρα πολύ υλικό, αν και υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία. Δηλαδή όλοι εσείς που θέλετε να βρείτε υλικό, μπορείτε να απευθείτε σε εμάς, να σας πούμε ποια βιβλία που μπορείτε να διαβάσετε, αρχεία εφημερίδων, ή έχει και ο Καλλιόπιος, είχε βγάλει τα Πάτρια, Σεβασμιότατε, έτσι, ο επίσκοπος Πενταπόλεως, ναι, Καλλιόπιος, ναι. Ο οποίος, αρκετούς τόμους των Πατρίων, ναι. Σε εκεί μέσα στα Πάτρια περιλαμβάνονται όλες αυτές οι διώξεις των παλαιομερολογητών, οι οποίες ήτανε, όπως είπατε προηγουμένως, σε όλη την επικράτεια. Δηλαδή από το Βορρά μέχρι τον Νότο και από την Ανατολή μέχρι τη Δύση. Και εκεί έχει πολλά στοιχεία για αυτούς που ενδιαφέρονται, αγαπητοί φίλοι. Επίσης πάρα πολλά στοιχεία περιέχονται στο βιβλίο του οσιολογιωτάτου μοναχού πατρός Αυγουστίνου Αγίου Βασιλιάτου, το ημερολογιακό σχίσμα. Ναι, και ένα εκεί εξαιρετικό έχει, βιβλίο. Και εκεί έχει πληροφορίες. Επίσης κάποια βιβλία του μακαριστού μοναχού Μάρκου Χανιώτη. Επίσης τα βιβλία στα άπαντα του Αγίου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου, Προέδρου της Ιεράς Συμών Συνόδου μέχρι το 1955. Πάρα πολλά είναι τα βιβλία, οι εφημερίδες, τα περιοδικά που περιγράφουν τους αγώνες και τα περιστατικά στα οποία υπευλήθησαν διοκόμενοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οι ακολουθέντες στο Παλαιόν Εορθολόγιο. Εμείς, αγαπητοί φίλοι, θα τα πούμε την άλλη Πέμπτη. Σεβασμιότητα, θα σε έχουμε μαζί μας την επόμενη. Δεν προλάβαμε τίποτα να πούμε. Ευχαρίστως, εάν βρίσκουμε στη Θεσσαλονίκη. Γνωρίζετε, ωραία, πάρα πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή οι υποχρεώσεις σας είναι πολλές και βαριές. Να βρίσκουμε αλλού. Οπότε, αγαπητοί φίλοι, ελπίζω εμείς ότι θα τα πούμε. Θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη. Αμήν. Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος πλέον, έτσι πως έχουν γίνει τα πράγματα. Για την επόμενη Πέμπτη και θα συνεχίσουμε. Εφόσον θα συνεχιστεί ο λόγος της Ορθοδοξίας, θα μας το επιτρέψει ο Θεός και ο καιρός. Ευχαριστήσουμε όλους εσάς που ήσασταν κοντά μας σε αυτή την εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε το φιλόξενο ερευνητικό οργανισμό.